Τώρα ο τελευταίος ομιλητής είναι ο ειδικός αγωγητής της κοινοβουλευτικής ομάδος Πλεύση Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο κύριος Αλέξανδρος Καζαμίας. Κύριε Καζαμία, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Θα ήθελα καταρχήν να προσθέσω και εγώ τη φωνή μου στις διαμαρτυρίες που εκφράστηκαν νωρίτερα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την υιοθέτηση μιας fast-track διαδικασίας για αυτό το νομοσχέδιο. Το λάβαμε χθες. Καλό θα ήταν να το είχαμε πιο νωρίς για να μπορέσουμε να το εξετάσουμε και να το αναλύσουμε διεξοδικότερα. Εν πάση περιπτώσει, είμαστε εδώ που είμαστε. Διαβάσαμε το νομοσχέδιο με προσοχή και θεωρούμε ότι το σχέδιο νόμου που φέρνεται σήμερα να συζητήσουμε στην Επιτροπή είναι στην πραγματικότητα ένα κολλάζ από συνολικά 10 ρυθμίσεις. Άλλες περισσότερο και άλλες λιγότερο χρήσιμες, που όμως δεν έχουν ιδιαίτερη συνοχή και ενότητα μεταξύ τους. Αυτό δεν είναι απαραίτητος κακό. Απλώς αναδεικνύει το γεγονός ότι στην περίπτωση αυτή δεν έχουμε να κάνουμε με ένα νομοσχέδιο που παρεμβαίνει στρατηγικά στην πολιτική της κυβέρνησης για τον τουρισμό, αλλά μάλλον για μια σειρά ποικίλων διατάξεων που επιχειρούν να καλύψουν λίγο εδώ και λίγο εκεί κάποιες παραλήψεις ή οργανωτικά κενά, ενώ υπάρχουν και κάποιες διατάξεις που πράγματι επιδιώκουν να βελτιώσουν ή να αναπτύξουν κάποιους δευτερεύοντες τομείς του τουρισμού, όπως ο εινοτουρισμός. Παρά το γεγονός ότι βλέπουμε κάποια θετικά στοιχεία σε αυτές τις βελτιώσεις, θεωρούμε ότι η πρόταση νόμου που έχουμε μπροστά μας δεν επιφέρει κάποια δομική αλλαγή που θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε μεταρρυθμιστική. Ταυτόχρονα όμως, τα προτινόμενα άρθρα διέπονται από ένα ορατό μεν αλλά αδύναμο πνεύμα εξυγχρονισμού του κλάδου, το οποίο φαίνεται σε 4 κυρίως πεδία. Πρώτον, στην επιθυμία του νομοσχεδίου να επιφέρει έναν περιορισμένο βαθμό αποκέντρωσης. Δεύτερον, στην έμφαση που δίνει στην έννοια της βιωσιμότητας. Τρίτον, στην ενίσχυση νέων κλάδων τουρισμού, όπως ο εινοτουρισμός. Τέταρτον, στις ελάχιστες αλλά ευπρόσδεκτες αναφορές στην καλύτερη πρόσβαση ατόμων με ειδικές ανάγκες. Την ίδια στιγμή, όμως, η Πλεύση Ελευθερίας θεωρεί πως το νομοσχέδιο προσεγγίζει και τις 4 αυτές παραμέτρους μέσα από μια επιφανειακή αντίληψη και έναν κατακαιρματισμό που δεν δείχνει να υπάρχει σαφής συνολική στρατηγική αντίληψη. Με άλλα λόγια, δεν θεωρούμε ότι ένα νομοσχέδιο για τον βιώσιμο τουρισμό, ιδίως σε αυτή τη χρονική στιγμή, είναι κακή ιδέα, κάθε άλλο. Όμως θα θέλαμε ένα νομοσχέδιο που να ενισχύει την έννοια του βιώσιμου τουρισμού σε μεγαλύτερο εύρος και βάθος και το οποίο να επιφέρει αλλαγές που όντως θα συμβάλλουν στην βιωσιμότητα του τουρισμού και όχι να χρησιμοποιεί τον όρο αυτό ως περιτύλιγμα για μια σειρά διατάξεων που ως επιτοπλίστων συνιστούν βελτιώσεις που δεν αλλάζουν τον κορμό και την οργάνωση της πολιτικής στον τουρισμό. Έρχομαι τώρα στην πιο σημαντική αλλαγή που επιφέρει το νομοσχέδιο και η οποία συνίσταται στη σύσταση ενός νέου Περιφερειακού Συμβουλίου Τουρισμού. Αυτός ο θεσμός, το Περιφερειακό Συμβούλιο Τουρισμού, προβλέπεται από το άρθρο 3 του νομοσχεδίου και παρόλο που η αιτιολογική έκθεση δεν το αποσαφηνίζει καθόλου, φαίνεται καταρχήν πως πρόκειται μάλλον για αναβάθμιση ενός υφιστάμενου αλλά άτυπου θεσμού, παρά για την ίδρυση ενός εντελώς νέου θεσμού. Αυτό φάνηκε επίσης και από την εισαγωγή που μας έκανε η κυρία Υφυπουργός νωρίτερα. Σχετικά με αυτό, καλό θα ήταν να είχαμε όμως μια διευκρίνηση της κυρίας Υφυπουργού για το καθεστώς που ισχύει ακριβώς σήμερα ως προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Τουρισμού, καθώς και για το Εθνικό Συμβούλιο Τουρισμού, το οποίο μοιάζει να αντικαθιστά. Η αιτιολογική έκθεση δεν αποσαφηνίζει, και εδώ επιτρέψτε μου να αναφερθώ στην γενικότερη κακή ποιότητα της αιτιολογικής έκθεσης, δεν αποσαφηνίζει πολλά πράγματα, μεταξύ των οποίων και το κατά πόσο το νομοσχέδιο βλέπει το Περιφερειακό Συμβούλιο Τουρισμού να αναβαθμίζεται ως αντικαταστάτης του Εθνικού Συμβουλίου Τουρισμού, που έχει από ό,τι φαίνεται παρακμάσει τα τελευταία χρόνια. Αυτό το ερώτημα προκύπτει από την ανάγνωση του προτελευταίου άρθρου 13, που έχει τίτλο «Καταργούμενες διατάξεις» και το οποίο καταργεί το Εθνικό Συμβούλιο Τουρισμού. Και που τα σχετικά με αυτό άρθρα στο νόμο του 98 που το ίδρυσε, καθώς και άρθρα μεταγενέστερων νόμων, δείχνουν πως έχει πολλές από τις λειτουργίες που εκλαμβάνει σήμερα το Περιφερειακό Συμβούλιο Τουρισμού.
Συνεπώς, υπάρχει ένα θέμα του κατά πόσο θεωρείτε πως το Περιφερειακό Συμβούλιο Τουρισμού αντικαθιστά το Εθνικό Συμβούλιο Τουρισμού ή αν νομίζετε ότι πρόκειται να παίξει έναν άλλο ρόλο. Και θα θέλαμε μια διευκρίνηση στις συζητήσεις της Επιτροπής μελλοντικά ως προς αυτό το σημείο, γιατί νομίζουμε ότι είναι κρίσιμο. Σε κάθε περίπτωση, το Περιφερειακό Συμβούλιο Τουρισμού αντικαθιστά το Εθνικό Συμβούλιο ή φαίνεται να το κάνει ως ένας διαφορετικός θεσμός. Η πλεύση ελευθερίας, αν αυτό είναι εκείνο που προτίθεστε να κάνετε, βλέπει με επιφύλαξη τις διατάξεις που αφορούν τόσο τη σύνθεση του Περιφερειακού Συμβουλίου Τουρισμού, όσο και τη λειτουργία του. Συγκεκριμένα, το Περιφερειακό Συμβούλιο Τουρισμού προβλέπεται με το άρθρο 3 να είναι ένα 15-μελές όργανο. Απαρτίζεται από τους 13 περιφερειάρχες της χώρας, έναν υπάλληλο του Υπουργείου Τουρισμού και τον ότι είναι εκάστοτε υπουργό. Και ανάμεσα στις περισσότερες αρμοδιότητες του, το νομοσχέδιο του δίνει και τις εξής δύο. Να διατυπώνει, λέει, εισηγήσεις στο Περιφερειακό Συμβούλιο Τουρισμού για τις διεθνείς εξελίξεις στον τουρισμό και τις συνέπειές τους στον ελληνικό τουρισμό. Και επίσης περιμένει από αυτό το νέο όργανο να διατυπώνει εισηγήσεις για το σχεδιασμό της ισόρροπης τουριστικής ανάπτυξης με την επισήμανση των μακροπρόθεσμων και μέσοπρόθεσμων στρατηγικών στόχων, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επιμέρους περιφέρειες. Λοιπόν, θεωρούμε ότι αρκετές περιφέρειες δεν διαθέτουν ούτε τους απαιτούμενους πόρους, ούτε και τις απαιτούμενες υποδομές και το know-how για να παρακολουθούν καλά τις διεθνείς εξελίξεις στον τουρισμό. Αυτό ενδεχομένως να μην ισχύει για όλες τις περιφέρειες, ιδιαίτερα της νησιωτικής Ελλάδας, του Αιγαίου, του Ιωνίου και της Κρήτης. Όμως αρκετές από τις άλλες δεν θα μπορούν να συμβάλλουν στον θεσμό αυτών όσο εκείνες οι οποίες δέχονται για πολλές δεκαετίες ένα μεγάλο αριθμό τουριστών. Επίσης, δεν θεωρούμε ότι ένα περιφερειακό συμβούλιο τουρισμού, που εκπροσωπεί δηλαδή τις περιφέρειες, θα μπορεί να εισηγείται αποτελεσματικές προτάσεις για τη χάραξη μιας εθνικής στρατηγικής τουρισμού. Δεν θέλουμε να πούμε ότι οι περιφέρειες δεν πρέπει να αναμειγνύονται. Όμως υπάρχει κάτι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία πιστεύετε θεωρητικά, αλλά στην πράξη συχνά ούτε την βλέπετε ούτε την ακούτε καλά. Ιδίως εκεί που κατά τη γνώμη μας πρέπει να τη βλέπετε και να την ακούτε, υπάρχει κάτι στην Ευρωπαϊκή Ένωση που λέγεται η αρχή της επικουρικότητας. Αυτό σημαίνει ότι σε κάθε επίπεδο λήψης αποφάσεων από τα 4 επίπεδα διακυβέρνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή το υπερεθνικό στις Βρυξέλλες, το εθνικό στην Αθήνα, το περιφερειακό στις 13 περιφέρειες και το τοπικό στους Δήμους και στις κοινότητες, πρέπει κάθε ένα από αυτά τα 4 επίπεδα να παίρνει αποφάσεις που αναλογούν στις εξουσίες του και στο βαθμό του. Αυτό λέει η αρχή της επικουρικότητας. Εδώ όμως αυτό που βλέπουμε να θέλετε να κάνετε είναι να χρησιμοποιείτε μία επιτροπή ή ένα συμβούλιο που απαρτίζεται από εκπροσώπους του δευτέρου βαθμού διοίκησης, δηλαδή των περιφερειών, για να λαμβάνει αποφάσεις και να κάνει εισηγήσεις προς την κυβέρνηση όσον αφορά το άλλο επίπεδο, το τρίτο, το εθνικό και μάλιστα το διεθνές. Εδώ υπάρχει μια σύγχυση κατά τη γνώμη μας ανάμεσα στο ρόλο που πρέπει να παίζουν οι περιφέρειες και στο ρόλο που πρέπει να παίζει η κεντρική κυβέρνηση, ειδικά όσον αφορά τη χάραξη εθνικής στρατηγικής και ευρωπαϊκής ή διεθνούς στρατηγικής. Αυτή η σύγχυση θεωρούμε ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί, όμως το νομοσχέδιο δυστυχώς δεν το κάνει. Δηλαδή, θα μπορούσε το Περιφερειακό Συμβούλιο Τουρισμού να υπάρχει και θέλουμε ανάμειξη των περιφερειών στη λήψη αποφάσεων, αλλά όχι να αναλαμβάνει το ρόλο του να γνωμοδοτεί και να εισηγείται συγκεκριμένες προτάσεις όσον αφορά τις εξελίξεις στο διεθνή τουρισμό και όσον αφορά τη χάραξη ενός εθνικού σχεδίου. Μπορεί να παίζει κάποιο ρόλο ίσως στη χάραξη εθνικού σχεδίου, αλλά δεν είναι αυτός ο ρόλος των περιφερειών. Του ζητάτε δηλαδή να κάνουν κάτι άλλο που είναι πολύ μεγαλύτερο από το ρόλο διακυβέρνησης για τον οποίο υφίστανται και με βάση την Ευρωπαϊκή Ένωση και με βάση το ελληνικό εθνικό δίκαιο. Αφιέρωσα περισσότερο χρόνο πάνω σε αυτό, διότι θεωρώ ότι το άρθρο 3 για την σύσταση αυτού του Συμβουλίου αποτελεί και την αβαρχίδα των αλλαγών που εισηγείται το νομοσχέδιο. Σε μελλοντικές συνεδριάσεις θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε λεπτομερέστερα και για κάθε άρθρο του νομοσχεδίου ξεχωριστά. Προς το παρόν όμως θα ήθελα να αναφερθώ σύντομα στα άρθρα που αφορούν το παρατηρητήριο για τον παράκτιο και θαλάσσιο τουρισμό, το Εθνικό Παρατηρητήριο Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης, την κατάργηση της εταιρείας Ιαματικές Πηγές Ελλάδας, καθώς και την κατάργηση του θεσμού του πρεσβευτή του ελληνικού τουρισμού.
Σχετικά με το Εθνικό Παρατηρητήριο Βιώσιμης Ανάπτυξης, είμαστε ανοιχτοί και κατά τη διάρκεια της ακρόασης φορέων επιφυλασσόμαστε να σχηματίσουμε πιο συγκεκριμένη άποψη. Τα δύο όμως θέματα τα οποία θα ήθελα να επισημάνω, και αυτό ισχύει και για το παρατήριο για τον παράκτιο και θαλάσσιο τουρισμό, είναι τα εξής. Πρώτον, αυτοί οι νέοι θεσμοί ουσιαστικά προβλέπονται από το νομοσχέδιο να λειτουργούν ως στατιστικές υπηρεσίες, να μαζεύουν στοιχεία, να τα αναλύουν και να τα παρουσιάζουν στο Υπουργείο. Δεν υπάρχει καμία αντίρρηση ως προς αυτό, αλλά θα ήθελα να επισημάνω ότι η στατιστική δεν είναι μία ψυχρή και εμπειρική λειτουργία. Εξαρτάται πάρα πολύ από τα μεγέθη και από τα στοιχεία που τους ζητά το Υπουργείο να συγκεντρώνουν. Και όταν μιλάμε για παρατηρητήριο βιώσιμης ανάπτυξης, ο κεντρικός όρος εδώ πέρα είναι η βιωσιμότητα. Πώς ορίζεται τη βιωσιμότητα? Και κατά την εκτίμησή μας, και αυτό το νομοσχέδιο και άλλες αναφορές που έχουν γίνει από το Υπουργείο στο παρελθόν για την έννοια της βιωσιμότητας του τουρισμού, δείχνουν ότι δεν υπάρχει ένας σαφής ορισμός και ιδιαίτερα δεν υπάρχει ένα σαφές όραμα για την έκταση, το εύρος και το βάθος που έχει αυτή η έννοια στην τουριστική πολιτική μας. Και θα θέλαμε να υπάρχει κάτι πιο ξεκάθαρο, και διότι θα βοηθήσει το Υπουργείο, αλλά και διότι θα βοηθήσει πιο καλά την δουλειά των δύο παρατηρητήριων στα οποία αναφερόμαστε. Εδώ η έννοια της βιωσιμότητας θα πρέπει να αντιπαρατεθεί με μια άλλη έννοια που είναι του σειρμού τώρα στον τύπο, που είναι η έννοια του υπερτουρισμού. Αν ο υπερτουρισμός είναι ένα πρόβλημα, καταρχήν να παρατηρήσω ιδιαίτερα που συμφωνείτε ότι το νομοσχέδιο δεν έχει καμία αναφορά στην έννοια του υπερτουρισμού, και θα περιμέναμε να δούμε κάτι ως προς αυτό, δεδομένου ότι η κυβέρνηση φαίνεται να είναι αρκετά συνειδητοποιημένη για τα προβλήματα που δημιουργεί ο υπερτουρισμός και το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια αυτός έχει επηρεάσει και την ποιότητα ζωής των Ελλήνων, αλλά και το περιβάλλον. Η έννοια της βιωσιμότητας, κατά τη γνώμη μας, αντιπαρατηρείται, έρχεται σε κάποια ένταση με την έννοια του υπερτουρισμού. Και θα ήταν χρήσιμο, κατά τη γνώμη μας, να αναφέρει το νομοσχέδιο κάτι ως προς αυτό, και ιδιαίτερα τον τρόπο με τον οποίο η βιωσιμότητα της τουριστικής ανάπτυξης θα αντιμετωπίζει και θα αμβλύνει, ενδεχομένως και να λύνει κάποια από τα πολλά προβλήματα που δημιουργεί ο υπερτουρισμός. Η αίσθησή μας, και εδώ θα πρέπει να κάνω μια κριτική, η αίσθησή μας είναι ότι μιλάτε για τον υπερτουρισμό επειδή καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος ενοχλείται από αυτόν, αλλά στην πραγματικότητα δεν σας ενδιαφέρει. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο υπερτουρισμός φέρνει αρκετά χρήματα. Όμως πρέπει να φαίνεται ότι λαμβάνεται υπόψη και τα παράπονα των Ελλήνων πολιτών, οι οποίοι βεβαίως βλέπουν τις συνέπειες του υπερτουρισμού στη μόλυνση του περιβάλλοντος, στην υποβάθμιση του βιωτικού του επίπεδου, και βεβαίως οι Έλληνες εργαζόμενοι συγκεκριμένα στις υπερβολικές απαιτήσεις που έχει από αυτούς ο τουρισμός, ειδικά αν θυμηθούμε κάποιες εικόνες σερβιτόρων που κολυμπούσαν μέσα στη θάλασσα στη διάρκεια του καλοκαιριού. Τώρα να περάσω στα άλλα δύο σημεία που θα ήθελα να θίξω πιο συγκεκριμένα, στην κατάργηση της ΑΕ Ιαματικές Πηγές Ελλάδας. Η απόφαση αυτή, όπως υπόθηκε και πριν, μας προκαλεί και εμάς εντύπωση, διότι όπως επισημάνθηκε, καταργείται με το άρθρο αυτό μια εταιρεία που ίδρυσε η ίδια η κυβέρνησή σας πριν από 2 χρόνια. Αυτό το ράβε ξύλωνε προδίδει φυσικά μια εύγλωτη αναγνώριση αποτυχίας. Όμως την ίδια στιγμή η αιτιολογική έκθεση ούτε εξηγεί πώς καταλήξατε σε αυτό το συμπέρασμα ακριβώς και ούτε διέπεται από την απαιτούμενη αυτοκριτική. Αυτό που λέει είναι, και λέω σε εισαγωγικά, οι λειτουργικές δαπάνες της εταιρείας δεν ανταποκρίνονται στο προσδοκόμενο αποτέλεσμά τους. Ενώ η δουλειά τους μπορεί να καλυφθεί από οργανικές μονάδες του Υπουργείου Τουρισμού. Καλά, αυτό δεν το ξέρατε πριν 2 χρόνια, ότι οι οργανικές μονάδες του Υπουργείου Τουρισμού μπορούν να καλύψουν τις λειτουργίες αυτής της εταιρείας. Και επίσης, αυτό που θέλαμε να ξέρουμε και περιμένουμε στην ακρόαση φορέων να έχουμε μια καλύτερη εικόνα, διότι ζητήσαμε να έρθει μαζί με άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, να έρθει εκπρόσωπος της εταιρείας αυτής να μας μιλήσει,
Θα θέλαμε να ξέρουμε κατά πόσο το κέρδος ήταν η πρώτη προτεραιότητα που είχατε και ότι αυτή η προτεραιότητα δεν, το προσδοκόμενο αποτέλεσμα μάλλον δεν έχει επιτευχθεί ή αν είχατε κάποια άλλα προσδοκόμενα αποτελέσματα, ποια ήταν αυτά εν πάση περιπτώσει, γιατί κρίνεται ότι δεν έχουν επιτευχθεί και αυτό κλείνει την εταιρεία. Από ό,τι καταλαβαίνω πάντως είναι κάποιο χρηματικό ζήτημα. Ας παρατηρήσω εδώ, και αυτό δεν είναι κριτική απέναντι στην κυβέρνηση, ας παρατηρήσω εδώ ότι η συνοδευτική έκθεση του λογιστηρίου του κράτους δεν αναφέρεται στο θέμα αυτό, παρότι η διάταξη ισχυρίζεται πως υπάρχει εδώ ένα πιθανότατο θέμα εξοικονόμησης πόρων. Η έκθεση του λογιστηρίου του κράτους δεν το ξεκαθαρίζει αυτό. Για τον πρέσβη τουρισμού τώρα, σχετικά με αυτόν τον θεσμό, παρατηρήσαμε στην πλεύση ελευθερίας ότι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαβούλευσης του νομοσχεδίου αρκετά σχόλια πολιτών επέμεναν στην διατήρηση του θεσμού. Η αιτιολογική έκθεση του Υπουργείου στις αναφορές της για το άρθρο 12, εδώ επίσης υπάρχει ένα λάθος, το άρθρο που αναφέρεται στον πρέσβη τουρισμού είναι το άρθρο 13, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι τυπογραφικό μάλλον, λέει ότι ο θεσμός καταργείται διότι δεν ανταποκρίνεται στον επιχειρούμενο επανασχεδιασμό της πολιτικής προώθησης και τουριστικής προβολής της χώρας. Μακάρι να είχαμε μια πιο αναλυτική εξήγηση του τι σημαίνει ακριβώς αυτό, δηλαδή τι προσδοκούσατε από αυτούς και τι κάνουν στην πράξη. Και κατά πόσο, βέβαια, αυτό είναι το δεύτερο θέμα, κατά πόσο δεν θα μπορούσαν οι προσδοκίες σας αυτές να επιτευχθούν αν αναμορφώνετε το θεσμό παρά τον καταργήσετε εντελώς. Δηλαδή, εδώ παίρνετε μια δραστική απόφαση. Ό,τι πονάει δεν το κόβουμε απαραίτητα, μπορεί και να το διορθώσουμε. Δεν το κάνετε όμως αυτό και συνεπώς πρέπει να έχετε μια πιο συγκεκριμένη προσδοκία, την οποία δεν δείχνει η αιτιολογική έκθεση. Θα θέλαμε όμως, πέρα από την πιο αναλυτική αιτιολόγηση, αν έχει την καλοσύνη η κυρία Υφυπουργός να μας δώσει σε μελλοντικές συζητήσεις, να μάθουμε επίσης τι γνώμη έχετε για την έντονη αντίδραση των πολιτών απέναντι στην κατάργηση αυτού του θεσμού, ιδιαίτερα διότι δεν στοιχίζει χρήματα. Αυτό που λένε είναι ότι είναι μια τιμητική θέση ο πρεσβευτής τουρισμού και ότι ανεβάζει το προφίλ της Ελλάδας στον κλάδο του τουρισμού διεθνώς. Κάποιοι άλλοι μάλιστα παρατηρούν ότι έχει και κάποιες άλλες λειτουργίες στην αναβάθμιση του τουρισμού στο εγχώριο επίπεδο. Δηλαδή θα ήταν χρήσιμο να υπάρχει κάποια διευκρίνηση. Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω ότι το νομοσχέδιο περιέχει κάποιες διατάξεις, όπως π.χ. το άρθρο για το ναυάγιο της Ζακύνθου, οι οποίες θεωρούμε ότι κινούνται στη σωστή κατεύθυνση. Παράλληλα όμως διέπεται από μια αποσπασματική ή αν θέλετε εμβαλωματική προσέγγιση για να αντιμετωπίσει τα πιο άμεσα κενά εισφάλματα που βλέπει το Υπουργείο σε αυτή τη συγκυρία. Θα θέλαμε από την πλευρά της πλεύσης ελευθερίας κάτι πιο στρατηγικό που να μπαίνει βαθύτερα στα προβλήματα του υπερτουρισμού και της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης. Αλλά τι να κάνουμε, αυτήν την κυβέρνηση έχουμε, επιφυλασσόμαστε να πάρουμε θέση στις προσεχείς συνεδριάσεις της Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ.